Γεια σε όλους! Για σήμερα, όπως βλέπετε και από τον τίτλο, έχουμε έναν ακόμη σπουδαίο καλεσμένο στο κανάλι μας. Ένας από τους κορυφαίους Έλληνες χαϊκιστές και προπονητές, ο FM Ανέστης Μιχαηλίδης. Ο άνθρωπος που μας λύνει τα χέρια σε ό,τι έχει να κάνει με σχαϊκιστικά βιβλία. Πάμε να τον γνωρίσουμε και να δούμε τι έχει να μας προτείνει. Ας ξεκινήσουμε! Καλησπέρα Ανέστη, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλά, εσύ? Όλα τέλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση και ήρθες στο κανάλι μας, στο κανάλι Τσεσπότη, έτσι ώστε να μιλήσουμε λίγο για βιβλία. Πολλοί κόσμος αναρωτιέται τι θέλει, τι να πάρει από βιβλία. Ανέστη, πριν ξεκινήσουμε όμως να μιλάμε για βιβλία, και εφόσον σίγουρα θα μας πεις και 2-3 πράγματα πρώτα για εσένα, γιατί πρέπει θέλουμε να σε γνωρίσουμε ποιος είσαι, πρέπει να πω στο κοινό ότι πρέπει να παρακολουθήσετε το βίντεο μέχρι το τέλος, να μείνετε συντονισμένοι, διότι θα μάθετε μέχρι το τέλος ακριβώς από πού θα μπορείτε να παραγγείλετε τα αγαπημένα σας βιβλία και τι βιβλία θα μας προτείνει ο Ανέστης, καθώς και όλα αυτά στην καλύτερη τιμή, με την καλύτερη έκπτωση και με μία έξτρα έκπληξη από τον Ανέστη στο τέλος. Οπότε, για να αρχίσουμε σιγά σιγά, πες μου, σε παρακαλώ, Ανέστη, πόσα χρόνια, πόσο καιρό ασχολείσαι με το σκάκι? Λοιπόν, εγώ σαν παίχτης ασχολούμαι από το 1990, από 6 χρονών. Πολύ σαν αθλητής ασχολήθηκα μέχρι το 2004, από τότε πιο λίγο, και σαν προπονητής και διαιτητής από το 2002. Σαν παίχτης, παίζεις ακόμα ή είσαι μόνο προπονητής πλέον? Πολύ λίγο με την ομάδα μου κυρίως. Γιατί λόγω του φόρτου των μαθημάτων δεν υπάρχει χρόνος για να ασχοληθώ, γιατί σε ένα παραπάνω επίπεδο θέλει πολύ χρόνο μελέτης για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Λογικό. Είπες με την ομάδα σου, σε ποια ομάδα βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Βασικά, σχεδόν από πάντα είμαι στην πνευματική στέγη Περιστερίου. Πνευματική στέγη. Με ελάχιστες αλλαγές, κυρίως υποσχετική, επειδή μπορεί να μην είχα θέση στην ομάδα όταν ήταν πολύ ισχυρή, ή επειδή μπορεί η ομάδα να μην ήταν πολύ παλιά, αρκετά καλή για να παίξω. Ωραία. Της Ελλάδος. Μου είπες ότι είσαι και προπονητής από το 2002. Βιβάσκεις, φαντάζομαι θα ξεκίνησες να βιβάσκεις κατά κύριο λόγο σε αρχάριο στην αρχή και σιγά σιγά θα το εξέλισες όλο αυτό στην προπονητική. Πλέον ασχολείσαι ακόμη και με αρχάριους, με μέσους, προχωρημένους. Με τι επίπεδα σκέκιστον ασχολείσαι και κάνεις προπόνηση? Κοίτα, πάνω, γενικά πράγματι ξεκίνησα με αρχάριους από σχολείο, όπως και πολλοί προπονητές. Ταυτόχρονα πήρα κάποια από τα βασικά τμήματα της ομάδας μου. Τα βασικά τμήματα της ομάδας πολύ γρήγορα φτάσαν στην κορυφή της Αττικής. Και σιγά σιγά φτάσαμε να δουλεύουμε να δουλεύω και με άλλους συλλόγους. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαι και με αρχάριους, γιατί πραγματικά μου αρέσει αυτό το κομμάτι της διδασκαλίας με τα μικρά παιδιά, να τους δείξεις να αγαπήσουν το σκάκι, μέχρι με κάποια παιδιά που είναι πρωταθλητές Ελλάδος και κάποια ιδιαίτερα μαθήματα που μπορεί να έχουν και 2.200 έλο. Όσο δυνατός προπονητής και να γίνεις, αυτό με τα μικρά παιδιά μου το έχουν πει πάρα πολλοί προπονητές, ότι είναι το καλύτερο να βιβάσκεις σε πολύ μικρά παιδιά που πρωτομαθαίνουν και κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο σκάκι. Είναι κάτι που το αγαπάνε. Το αγαπάνε πολλοί προπονητές. Είναι ενέργεια. Αυτή η αγάπη, αυτός ο ενθουσιασμός που θα σου δώσουν ενέργεια και σε εμάς τους προπονητές. Είναι τέλειο, πραγματικά. Θέλεις να μας πεις και σε ποιους συλλόγους αυτή τη στιγμή βιβάσκει, σε περίπτωση που θέλει κάποιος να μάθει ή να έρθει να σε βρει σε κάποιον από το σύλλογο? Κοίτα, εκτός από την πνευματική στέγη Περιστερίου, στην οποία είμαι προπονητής από το 2002, και φυσικά κάνω ιδιαίτερα μαθήματα, αλλά και μαθήματα σε γκρουπ που μπορεί να μην είναι μέσω συλλόγων, και αυτά μπορεί να γίνουν και μέσω ίντερνετ. Αυτό το κάνω πολλά χρόνια και πριν από την πανδημία. Είμαι προπονητής τα τελευταία χρόνια στην Σκακιστική Ακαδημία Ναυπλίου. Και τα τελευταία 2 χρόνια έχω αναλάβει ως Διευθυντής Ακαδημιών και στο Βενιαμίν το Λέσβιο, ένα καινούριο σωματείο στη Μυτιλίνη. Ωραία. Στη Λέσβο. Και όντως προλαβαίνεις να παίζεις και σκάκι? Ελάχιστα. Αυτό. Και πριν την πανδημία ήμουνα και με τα Φάρσαλα είχα συνεργαστεί. Απλά λόγω πανδημίας δεν μπορέσανε μετά να ενεργοποιηθούν ξανά.
μετά εννοώ την καινούργια σεζόν και κάνουν προς το παρόν μαθήματα λίγο πιο μεταξύ του. Καταλαβαίνω. Είπες κάνεις και μαθήματα σε group, αλλά και ιδιαίτερα και μάλιστα και διαδικτυακά. Διαδικτυακά έκανες και πιο πριν, δηλαδή πριν ξεκινήσουμε, πριν μπούμε σε αυτό το λούκι που είμαστε αυτή τη στιγμή με τις καραντίνες. Άρα αυτό σου είχε δώσει και μια έξτρα εμπειρία. Βλέπεις κάποια διαφορά εσύ, σίγουρα βλέπεις, θέλεις να μας εξηγήσεις βασικά τη διαφορά του να κάνεις σε κάποιον διαδικτυακά σκάκι από κοντά. Πώς θα τη μετέφραζες αυτή τη διαφορά, ας πούμε? Κοίτα να δεις. Πρώτα απ' όλα, είμαστε πολύ τυχεροί σε εισαγωγικά που εμείς μπορούμε να κάνουμε κανονικά τα μαθήματά μας και μπορούμε και ως ένα σημείο να αγωνιστούμε κιόλας μέσω ίντερνετ. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε άλλα αθλήματα, είμαστε πολύ πάνω. Αυτό που σίγουρα λείπει, ειδικά σε παιδιά, είναι η προσωπική επαφή. Το να παίξουν παρτίδες με τους φίλους τους από κοντά, να κάνουν λίγο την πλάκα τους, να τους δείξεις από κοντά, να πιάσεις τα κομμάτια, να αισθανθείς ότι είσαι σε ένα τουρνουά σκάκι, έστω και σε μια φιλική παρτίδα σκάκι. Το κομμάτι του μαθήματος, ας πούμε, σε ένα παιδί το οποίο είναι σε ένα καλό επίπεδο, ίσως να μην έχει και πολύ μεγάλες διαφορές. Έτσι, αρκεί το παιδί να είναι συγκεντρωμένο στο μάθημα, γιατί όπως και να το κάνεις, τον έχεις μια οθόνη, έναν υπολογιστή, να είσαι κρυμμένος από πίσω, μπορεί λίγο να χάνεις στο κομμάτι της συγκέντρωσης. Αλλά παρόλα αυτά, πιστεύω ότι από κοντά, αυτό που είπες, το πιο επαγγελματικό, ας πούμε, δεν έχει φθαρεί τόσο, το πιο εραστεχνικό έχει φθαρεί αρκετά, αλλά όχι όσο σε άλλα αθλήματα. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρησή σου και είναι πολύ σημαντικό ότι το σκάκι είναι στα αθλήματα αυτή τη στιγμή που το βοηθάει το ίντερνετ. Του κάνει καλό, δεν του κάνει κακό δηλαδή. Έψαχνα για βιβλία, θυμάμαι, περίπου πριν. Παρακαλώ. Του κάνει και κακό εν μέρη, έτσι. Το κακό είναι. Όχι, να το συζητήσουμε λίγο. Χάνεται αυτή η προσωπική επαφή. Έτσι. Σίγουρα μπορεί ένα παιδί, ας πούμε, τα παιδιά από τη Λέσβο που κάνουμε τώρα μάθημα, προφανώς έχουν καταφέρει να έρθουν πιο κοντά, να παίξουν αγώνες με άλλα παιδιά. Mm-hmm. Προφανώς μπορούν να έχουν έναν καλό προπονητή που πιθανό να μην μπορούσαν να έχουν, να έχουν κάποιες εξτρά δυνατότητες. Από την άλλη, το αρνητικό πιστεύεις, να παρατραβήξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάποια στιγμή νομίζω ότι πολλοί γονείς, προπονητές, παιδιά, παίχτες ξεχάσαν ότι είναι άλλο το ίντερνετ, άλλο το πραγματικό σκάκι. Οπότε αυτό πιστεύεις, είναι το κακό, ότι σε παρατραβάει μετά. Αυτό το έχω και εγώ απορία. Θεωρείς δηλαδή ότι κάποιος που αυτή τη στιγμή, εδώ και 1-2 χρόνια, έχει ξεκινήσει σκάκι και λόγω της καραντίνας είναι και πιο μικρός η ηλικία και παίζει συνέχεια από το διαδίκτυο, είτε στο Leeds, είτε στο Chess.com και τα σχετικά. Θεωρείς δηλαδή ότι αύριο μεθαύριο που θα ανοίξουμε και θα ξεκινήσουμε τα τουρνουά και τα σχετικά, η απόδοσή του θα είναι μειωμένη κατά κάποιο τρόπο ή δεν θα μπορεί να παίξει? Κοίτα, εγώ αυτό επειδή το αντιμετώπιζα και όταν μου ερχόντουσαν διάφοροι ενήλικες για μάθημα και μπορεί να θεωρούσαν ότι είναι σε ένα καλό επίπεδο, το πρώτο που τους έλεγα πάντα είναι ότι όταν θα κάτσεις σε μια σκακέρα με έναν αντίπαλο απέναντί σου, να βλέπεις τις εκφράσεις του, να υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα του τουρνουά, θα είναι κάτι διαφορετικό και θα τα χάσεις. 9 στις 10 έπεφτα μέσα, μην πω και 9,5 στις 10. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όταν ένα παιδί είναι στο σπίτι του, που μπορεί να είναι ξαπλωμένο ανάποδα στην καρέκλα, που μπορεί να κάνει το οτιδήποτε, που μπορεί να διασπά την προσοχή του, είναι τελείως διαφορετικό όταν κάτσει σε μια σκακέρα με έναν αντίπαλο. Επίσης είναι οι πλασματικοί αλγόριθμοι του ίντερνετ που νομίζουν ότι έχω 2.000 έλο και wow, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να έχεις 1.300-1.400, οπότε έχει σημασία το πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Το ίντερνετ, το σκάκι στο ίντερνετ είναι ένα εργαλείο. Ωραία, το πρέπει να το χρησιμοποιήσει σωστά και ο προπονητής και ο μαθητής και ο γονιός. Οπότε γι' αυτό το λόγο υπάρχουν πολύ καλοί προπονητές όπως εσύ, έτσι ώστε να δίνουν πολύ σωστή καθοδήγηση στα παιδιά και όχι μόνο, γενικά σε όλους τους μαθητές που μαθαίνουν σκάκι. Λοιπόν, έψαχνα που λες, βιβλία θυμάμαι, πέρυσι, τέτοια εποχή πρέπει να ήτανε, και δεν ήξερα τι βιβλία να διαλέξω και τα σχετικά, και κάπως τυχαία πέφτει το όνομά σου κάπου στο Facebook και σε βρίσκω και ξεκινάω μια συζήτηση μαζί σου και ταυτόχρονα βρίσκω και την Novelty Mind Games. Από τότε, εντάξει, έχω να ομολογήσω, είσαι ο άνθρωπός μου σε ό,τι αφορά σκακιστικά βιβλία, με το που θέλω κάτι και όχι μόνο, αλλά κυρίως σκακιστικά βιβλία, ας μην τα πούμε όλα. Και θέλω να μας πεις καταρχάς λίγα λόγια για την Novelty Mind Games, για την ιδέα
πίσω από την Novelty Mind Games. Τι είναι η Novelty Mind Games? Λοιπόν, η Novelty Mind Games είναι μια ιδέα την οποία την έχει υλοποιήσει ο Κώστας ο Κλόκας από το Ηράκλειο Κρήτης. Ήταν δική του ιδέα εξ αρχής. Εγώ μπήκα πολύ αργότερα. Και η ιδέα μας ήταν, επειδή είμαστε και οι δύο μεγάλοι λάτρεις των βιβλίων, έχουμε μεγάλες βιβλιοθήκες και πραγματικά πιο πολύ ασχοληθήκαμε για να φέρουμε βιβλία για εμάς παρά για να πουλήσουμε. Η ιδέα μας ήταν να καταφέρουμε το σκακιστικό κοινό να έχει ευκολότερη, φθηνότερη πρόσβαση σε σκακιστικό υλικό γενικότερα και φυσικά να κάνουμε και πολλές δράσεις τις οποίες τις κάναμε και οι δύο. Ο Κώστας, ας πούμε, έχει κάνει το Quality Chess Academy στην Κρήτη, το οποίο έχουν έρθει κορυφαίοι προπονητές όπως ο Άγκαρτ, που είναι συνεργάτης του, κάνει τουρνουά για Norms Grand Met και Διεθνών Met. Πολλοί Έλληνες κορυφαίοι ταλαντούχοι παίχτες έχουν πάρει εκεί νόρμα. Εγώ αντίστοιχα έχω ασχοληθεί πολύ με το κομμάτι διοργανώσεων, διαιτητικό, σεμινάρια διαιτησίας, σεμινάρια με κορυφαίους παίχτες, να φέρουμε τους κορυφαίους παίχτες κοντά σε κοινό που δεν έχει τη δυνατότητα. Έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά από όλα αυτά. Κάπως έτσι όλα αυτά τα παντρέψαμε και ένα πολύ μεγάλο project το οποίο δυστυχώς έμεινε πίσω είναι το Μάθε Παιδί Μου Σκάκι, που θέλαμε να φέρουμε το σκάκι στη μεγάλη μάζα στα παιδιά των δημοτικών σχολείων. Ναι, το θυμάμαι και αυτό. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα και ελπίζω πραγματικά μόλις ξεμπερδέψουμε με την καραντίνα και όλα αυτά που περνάμε να προχωρήσει αυτό. Είχανε ασχοληθεί ανά την Ελλάδα περίπου 10 δήμοι με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε αριθμό σχολείων. Για αρχή δηλαδή, είναι πάρα πολύ. Για 40-50 δημοτικά που μπορεί να είχαν συνολικά αυτοί οι δήμοι, 60-70, για να φέρουν εμάς και να δείξουμε τελείως όμως γενικά το τι είναι το σκάκι. Και όταν λέω γενικά, ενώ δεν θέλαμε να κάνουμε μάθημα σε αυτά τα παιδιά, εμείς θέλαμε να τα καθοδηγήσουμε, να αγαπήσουν το σκάκι και μετά να πάνε στον τοπικό του σύλλογο. Πολύ σωστή ιδέα και μου αρέσει και ο τρόπος διαχείρισης που κρύβεται και πίσω από αυτή την ιδέα, ότι να έρθουν δηλαδή τα παιδιά σε μια πρώτη επαφή με το σκάκι. Βρε Ανέστη, θέλω να μου πεις, επειδή μου είπες κιόλας για τα βιβλία, πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντική είναι η επιλογή ενός σκακιστικού βιβλίου, επειδή υπάρχουν τόσα πολλά σκακιστικά βιβλία εκεί έξω. Αξίζουν όλα το ίδιο? Είναι όλα για όλους? Μπορεί κάποιος να κάνει αυτό που λέμε μια κακή αγορά? Φυσικά, όπως σε όλα. Βιβλία υπάρχουν πάρα πολλά και τα τελευταία χρόνια βγαίνουν πάρα πολλά καινούργια βιβλία, κυρίως στα αγγλικά βέβαια. Στα ελληνικά είμαστε λίγο πίσω. Υπάρχουν βιβλία που μπορείς να μάθεις πράγματι σκάκι, υπάρχουν βιβλία που μπορεί να σε μπερδέψουν, υπάρχουν βιβλία πιο απλοϊκά, ας το πούμε έτσι, για πιο μικρά παιδιά, για πιο μεγάλους και φυσικά αν πάμε στο πιο μεγάλο κομμάτι που μπορεί να είναι βιβλία θεωρίας κτλ, εκεί πράγματι δεν είναι όλα για όλους. Άρα θέλει μια πολύ σωστή καθοδήγηση και να ρωτήσεις να πας σε συγκεκριμένα βιβλία, ας πούμε, γιατί μπορεί πολύ εύκολα να απογοητευτείς. Το έχω ακούσει και εγώ πολλές φορές ότι πήρα το τάδε βιβλίο, δεν μου έκανε, το παρατάω, ας πούμε. Το οποίο είναι ένα άσχημο συμπέρασμα, ένα άσχημο αποτέλεσμα, δεν θέλουμε να συμβεί σε κανέναν, γι' αυτό είσαι εσύ εδώ σήμερα μαζί μας. Αν θυμάσαι κάποια στιγμή πριν από κάποιο διάστημα με είχες ρωτήσει για κάτι συγκεκριμένο και σου είπα, που εγώ υποτίθεται θέλω να πουλήσω, σου είπα μην το πάρεις. Ναι, ισχύει. Δεν κάνει αυτό. Δεν είναι καλό, ας πούμε, και με άκουσες τότε. Ελπίζω τουλάχιστον. Όχι, όντως σε άκουσα και δεν το πήρα. Να θες να μου πουλήσεις και να μου λες όχι, μην το πάρεις. Απίστευτο. Ναι, εντάξει. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε όμως τώρα λίγο, Ανέστη, να μιλάμε και πιο συγκεκριμένα για βιβλία. Ας πούμε ότι κάποιος, λόγω και της εξαιρετικής σειράς Queen's Gambit, θέλει να ξεκινήσει να μαθαίνει σκάκι και σκέφτεται και γνωρίζει κιόλας μόνο τα βασικά από σκάκι και σκέφτεται να αγοράσει ένα βιβλίο, οικονομικό βιβλίο, για αρχή. Έχεις κάποιο βιβλίο να μας προτείνεις έτσι για αυτόν τον άνθρωπο που θέλει να ξεκινήσει τώρα? Ναι, κοίτα να δεις. Καταρχήν να σου πω ότι επειδή πολλές εφαρμογές στο ίντερνετ σου δείχνουν και πώς να παίζεις σκάκι, κάποιος μπορεί να προτιμήσει αυτό. Παρόλα αυτά, την ποιότητα που μπορεί να σου δώσει ένα βιβλίο δεν στη δίνει η εφαρμογή. Και μόνο το ότι σου χρωματίζει τις κινήσεις, αυτό το έχω δει σε παιδάκια, μαθαίναν από το ίντερνετ και μετά δεν ξέρανε να παίξουν. Οπότε ένα βιβλίο είναι σημαντικό, να το τονίσουμε και αυτό. Από εκεί και μπρος υπάρχει μια μεγάλη γκάμα βιβλίων, έχουν βγει διάφορα καινούργια βιβλία.
Εγώ θα σταθώ σε κάποια τα οποία ξέρω ότι έχουν τραβήξει τα παιδιά στο σκάκι. Το ένα είναι της Αλίκης Σπυροπούλου. Ελληνικό βιβλίο δηλαδή. Ελληνικό βιβλίο, μιλάω για ελληνικά βιβλία καθαρά. Της Αλίκης της Σπυροπούλου, το οποίο είναι σε πολύ ωραίο χαρτί, είναι χρωματιστό, το χαρτί νομίζω είναι ροζ κιόλας, δηλαδή αν θέλει να τραβήξει ένας γονιός, ένας προπονητής, ένα παιδάκι, είναι αρκετά σημαντικό αυτό. Υπάρχει του Γιώργου του Γκούμα πολύ καλό βιβλίο, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Γιώργος, το «Παίζουμε σκάκι». Mm-hmm. Από εκεί και μπρος, αν γνωρίζεις κάποια βασικά πραγματάκια, υπάρχουν τα βιβλία της σειράς «Βήμα», που είναι αρκετά απλοϊκά, αλλά είναι κυρίως ασκήσεις εκεί, δεν έχει τόσο κανόνες. Και φυσικά το all-time classic ελληνικό βιβλίο που όποιον ρωτήσει θα σου συστήσει είναι το «Σκάκι του Τριαντάφυλλου Σιαπέρα», το οποίο για εμένα δεν το συνιστώ, ειδικά για παιδιά, γιατί έχει γραφτεί το 60, έχει αλλάξει ακόμα και η γλώσσα. Δηλαδή, ίσως για έναν ενήλικα να είναι χρήσιμο, σε ένα παιδί θα θέλει σίγουρα βοήθεια. Ακόμα και η γλώσσα γραφής πια δεν υπάρχει, σκεφτείτε. Είναι, έτσι, 60 χρόνια πίσω. Σημαντική παρατήρηση και εδώ πέρα θέλω να σε ρωτήσω. Υπάρχει μια βιβλιοθήκη, σκαγιστή οπωσδήποτε. Αυτό είναι υπονοούμενο, πρέπει να το πάρω, μου λες. Αν δεν το έχω. Πάει σε εμένα αυτό, νομίζω. Όχι, αυτή είναι μια γνωστή κουβέντα. Πλέον στο ίντερνετ βλέπει συνέχεια. Ρωτάνε, ας πούμε, σε κάποιες ομάδες σκακιστικές. Ποιο βιβλίο μου προτείνετε? Mm-hmm. Μπορεί να αναφέρουμε 5 βιβλία, να αναφέρω εγώ όπως τώρα. Θα γράψουν 25 άτομα από κάτω του Σιαπέρα, φυσικά. Έτσι μάθαμε όλοι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αλλά είμαστε πλέον το 2021. Οπότε όμως. Τα δύο πρώτα που πρότεινες, της Αλίκης Σπυροπούλου και του Γιώργου Γκούμα, κατά κύριο λόγο σε τι ηλικίες θα τα προτείναμε? Γιατί είπαμε. Για παιδιά δηλαδή, κατά κύριο λόγο. Παιδιά, κατά κύριο λόγο. Και κάποιος ενήλικας θα μπορούσε να δει. Εντάξει, δεν είναι. Σίγουρα, σίγουρα. Έτσι κι αλλιώς η κατανόηση του ενήλικα θα τον φέρει πολύ πιο μπροστά στην αρχή. Απλά για να μην είναι αρκετά παιδικό το βιβλίο, να προτείνουμε και για ενήλικα, δηλαδή κατά κύριο λόγο του Σιαπέρα σε ενήλικα. Θα προτείναμε ή τη σειρά «Βήμα», κάτι από αυτά τα δύο. Ναι, το βήμα είναι κυρίως ασκήσεις. Πρέπει να έχεις κάποιες γνώσεις. Και βέβαια υπάρχουν και διάφορα ξένα βιβλία που μπορείς να δεις, όπως είναι. Πρότεινε μας και ένα ξένο. «Chess for Kids and Parents» που έχει γραφτεί. Είναι κάποια βιβλία του Λούθερ, κορυφαίος Grand Maître. Υπάρχουν βιβλίο του Averbach. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα αν ψάξει κάποιος στο site μας και θα σου πω και κάτι που δεν στο έχω πει ξανά. Ετοιμάζουμε μια σειρά βιβλίων και σαν novelty, έχοντας βάλει μέσα την εμπειρία την προπονητική 20 χρόνων, παιδαγωγικά κτλ, ώστε να συνδυαστεί και με το «Παίζουμε σκάκι». Τέλειο, εύχομαι τα καλύτερα, με το καλό να ξεκινήσετε. Αυτά είναι λόγω της πανδημίας, έχει μείνει λίγο πίσω αυτό το project. Με το καλό να ξεκινήσετε και αυτό το project. Πάμε στην επόμενη ερώτηση, την οποία μου την έχουν κάνει πάρα πολύ από το κοινό, γι' αυτό θα σε ρωτήσω κιόλας και ας γνωρίζω εν μέρη την απάντηση. Ανοίγματα. Μου έχουν φάει κυριολεκτικά το κεφάλι με τα ανοίγματα και όλοι ζητάνε ανοίγματα. Δεν τους νοιάζει το μέσο, φινάλε, πώς κουνιούνται τα πιόνια, τακτικές, τίποτα. Ανοίγματα. Μου φωνάζουν. Ναι, δείξε ανοίγματα, μου φωνάζουν συνέχεια. Θέλω να μου πεις αν υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο να έχει μέσα, περιληπτικά έστω, μία μεγάλη γκάμα ανοιγμάτων σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση αν έχεις να προτείνεις και κάποια βιβλία για συγκεκριμένα ανοίγματα, όπως είναι το Queen's Gambit, δηλαδή το γκαμπί της Βασίλισσας, ή πιο συγκεκριμένα η Σικελική Βράκος, ας πούμε, επειδή είναι ένα από τα βίντεο που έχω ανεβάσει και στο παρελθόν. Αυτά για αρχή. Κοίτα, το άνοιγμα γενικά είναι λίγο υπερεκτιμημένο. Δεν είναι τυχαίο ότι με όποιον και να μιλήσεις κορυφαίο παίχτη θα θέλει να σου μάθει φινάλι, θα θέλει να σου μάθει μέσον. Η Σοβιετική σχολή που ήταν κορυφαία ξεκίναγε φινάλε μέσω άνοιγμα και ακόμα και σε συνέντευξή του ο Κάρλσεν περίπου πριν 12 χρόνια, 13 και λίγο πρωτού ξεκινήσει με τον Κασπάροφ έλεγε ότι ασχολιόταν ελάχιστα με το άνοιγμα, δεν είχε καν chess base. Δηλαδή μιλάμε τώρα για 2-3 χρόνια πριν γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Και ότι δούλευε πάρα πολύ το μέσον με βιβλία. Είναι τυχαίο και μιλάς για έναν παίχτη ο οποίος είναι της νέας εποχής κιόλας. Ναι, είναι από αυτούς που παίζουν στο ίντερνετ, τα προλάβανε όλα, εννοείται. Έτσι. Το άνοιγμα
ουσιαστικά διέπεται από κάποιες αρχές. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις κατανοήσει τις αρχές. Δεν μπορείς να παπαγαλίσεις απλά κινήσεις και να πεις «ΟΚ, τι μου είπε εδώ πέρα, αυτό, αυτό, αυτό». Και είναι και θέμα στυλ. Το στυλ του κάθε παίχτη θα τον βοηθήσει ο προπονητής του να το βρει. Δεν μπορεί ένας προπονητής να έχει 20 μαθητές και στους 20 μαθητές να τους δείξει δράκο, όπως μου είπες εσύ προηγουμένως. Σικελική δράκο. Δεν μπορεί να ταιριάζει σε όλους. Οπότε, για να φτάσει ένας παίχτης να αγοράσει ένα βιβλίο ανοίγματος, θα πρέπει να έχει συμβουλευτεί τον προπονητή του. Και φαντάζομαι ότι για να φτάσει στο level να παίζει θεωρία, θα έχει και κάποιον προπονητή. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποιοι πολυοδηγοί ανοιγμάτων, που μπορεί σε ένα βιβλίο 300 σελίδων να έχει όλα τα ανοίγματα και καλά όλες τις απαντήσεις, που θα μπορούσε να πάρει κάποιος. Πολύ απλά βιβλία που θα μπορούσε να πάρει κάποιος είναι τα Keep It Simple του Σιελέτσκι, που είναι εκδόσεων New in Chess. Το έχει ένα βιβλίο για το Ε4 και ένα βιβλίο για το Δ4. Πολύ καλή είναι η σειρά επίσης της Quality με τα ανοίγματα που είναι για Ε4. Mm-hmm. Και υπάρχει βέβαια και αντίστοιχη του Αυρού και για Δ4. Αυτό είναι όμως για πιο πάνω level, δηλαδή είναι... Για λίγο πιο προχωρημένους. Μπορεί να είναι ξαφνικά το συνολικό άνοιγμα για να καταλάβει κάποιος τον όγκο, μπορεί να είναι 8.000 σελίδες. Wow. Έτσι, οπότε δεν χρειάζεται σε αρχάριο κάτι τέτοιο όμως. Οπότε η απάντηση για όσους ρωτάτε είναι ότι παιδιά, ανοίγματα τώρα που είναι αρχή, ψιλοξεχάστε τα. Μην τρελαίνεστε, όχι ψιλοξεχάστε τα, μην πανικοβάλλεστε και μην τρελαίνεστε για ανοίγματα. Θα τα δείτε αργότερα. Ξεκινήστε να μαθαίνετε πρώτα κάποια άλλα πράγματα. Όπως, έτσι ακριβώς. Όπως για παράδειγμα τα φινάλε που είναι και τα αγαπημένα μου. Είναι το αγαπημένο μου κομμάτι στο σκάκι, τα λατρεύω. Μέσα στο χάος των βιβλίων που ανέφερες και εσύ ότι υπάρχουν πριν, θέλω να μου πεις δύο βιβλία τουλάχιστον, ένα για τους πιο αρχάριους, από το μηδέν δηλαδή, που θα έχει 100% τα βασικά φινάλε που πρέπει να γνωρίζουμε και τονίζω το πρέπει για να το καταλάβουν όλοι όσοι μαθαίνουν και θέλουν να μάθουν σκάκι, και ένα για τους λίγο πιο προχωρημένους που τα έχουν κατανοήσει όλα τα βασικά φινάλε πολύ καλά και μπορούν να πάνε ένα στάδιο παραπέρα. Ναι, κοίτα να δεις, το φινάλε με τα tips, ας πούμε, το βιβλίο των φινάλε με τα tips, το οποίο είναι πιο απλό, είναι του Ντελαβίγια, το 100 φινάλε που πρέπει να ξέρεις, το οποίο έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Και είναι σημαντικό αυτό. Και σε μετάφραση. Είναι τα πιο βασικά, οπότε μπορεί να θέλει να τα δει και ένα παιδί. Από εκεί και μπρος, το βιβλίο που είναι must να διαβάσει κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με τα φινάλε και να καταλάβει είναι το Dvoretsky's Endgame Manual. Endgame πολύ Manual. Είναι στην πέμπτη έκδοση, είναι η τελευταία έκδοση που βγήκε. Γιατί και ακόμα και σε αυτά υπάρχουν μικροδιαφορές και... Σε αυτά τα βιβλία που μας ανέφερες είναι τα βασικά φινάλε κατά κύριο λόγο. Οπότε και για τον πιο προχωρημένο λίγο... Αυτός που τα έχει διαβάσει αυτά τα βιβλία, ας πούμε. Θα πρέπει να έχει διαβάσει κάποιος του Dvoretsky και να το έχει καταλάβει πολύ καλά. Και το διαβάζω με το κατανοώ έχει τεράστια διαφορά. Αν σκεφτείς ότι στο φινάλε, βάλε και όλους τους παράγοντες μέσα. Στο φινάλε έχεις μπει μετά από 3 ώρες παρτίδα, 4, είσαι κουρασμένος, το παραμικρό λάθος κοστίζει. Είναι τεράστια χαοτική διαφορά το καταλαβαίνω με το ξέρω και με το παίζω. Και με το κατανοώ. Αυτό που έχει κάνει εντύπωση με κορυφαίους Έλληνες Grand Master είναι η φανταστική κατανόηση που μπορεί να έχουν σε τέτοια φινάλε και αντίστοιχα και ξένους. Απλά μιλάω τώρα για το ελληνικό σκέλος. Υπάρχουν πάντως κάποια βιβλία όπως είναι του Κάρστετ Μίλλερ που είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα για φινάλε, ο οποίος είναι expert στα φινάλε. Και υπάρχουν και κάποια που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος όπως του Ντρέβ από τη Thinkers που είναι. Και αυτό για φινάλε και μπορεί να έχει πολύ σημαντικά κεφάλαια που να είσαι χειρότερο σε φινάλε και πώς πρέπει να αντιδράσεις. Α, πώς να κάνεις ισοπαλίες για παράδειγμα και τέτοιες καταστάσεις. Πώς να φτάσεις σε μια θέση πολύ κοντά στην ισοπαλία, ας το πούμε. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Δηλαδή δεν είναι μόνο θεωρητικά, έχει και πρακτικά παραδείγματα εκεί. Πάρα πολύ καλό. Ανέστη, αν εγώ ψάχνω ένα συγκεκριμένο βιβλίο, είτε από αυτά που μας ανέφερες, είτε κάποιο άλλο που εμένα μου την έχει δώσει στο μυαλό για τους χύψη λόγους, γιατί το είδα κάπου, γιατί μου το πρότεινε ο παγκόσμιος πρωταθλητής, γιατί. Αλλά το ψάχνω στο site και δεν το βρίσκω. Σημαίνει ότι δεν το έχεις καθόλου στο site ή υπάρχει κάποιος τρόπος να επικοινωνήσει κάποιος μαζί σου και να το βάλεις. Γιατί θυμάμαι, είχαμε ξανακάνει μια παρόμοια συζήτηση
Και μου είχες αναφέρει ότι δεν έχουν ανέβει όλα τα βιβλία ακόμα στο site ή κάτι τέτοιο. Θα ήθελες να μας το εξηγήσεις. Καταρχήν να σου πω ότι στείλουμε ένα καινούριο site, το chessmarket.gr, στο οποίο ανεβαίνουν κάθε μέρα εκατοντάδες προϊόντα. Η βιβλιογραφία σκακιστική είναι τεράστια. Κάθε μήνα μπορεί να βγαίνουν 15-20 βιβλία, οπότε ανεβάζοντας τα καινούργια μπορεί να μένουμε λίγο πίσω σε κάποια παλιά. Γενικά έχουμε τα πάντα. Και εντάξει, τώρα λόγω του κορονοϊού μπορεί να μην τα έχουμε άμεσα στην αποθήκη μας, αλλά έχουμε άμεσα κανάλια επικοινωνίας με τους εκδοτικούς για να μας έρθουν τα βιβλία. Και αυτό που θα έλεγα, ναι, κάποιος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου είτε για να με ρωτήσει είτε και για να με συμβουλευτεί. Δηλαδή υπάρχουν και πολύ καλοί παίχτες, καλύτεροι από μένα, που μπορεί να με πάρουν και να με ρωτήσουν τη γνώμη μου για κάποιο βιβλίο. Και να συστήσω ένα άλλο αντίστοιχο, να πω ποια έχει θετικά ή αρνητικά ένα βιβλίο, δεν είναι κακό, είναι μέσα στο κομμάτι της δουλειάς μας αυτό. Mm-hmm. Οπότε πραγματικά δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Και βέβαια ανεβαίνουν συνέχεια. Ωραία. Θα αφήσω και το Facebook σου σίγουρα κάτω στην περιγραφή, έτσι ώστε αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι περισσότερο τον Ανέστη, πολύ ευχαρίστως, ο Ανέστης θα χαρεί να απαντήσει. Ανέστη, για τέλος, ας υποθέσουμε ότι ένας νέος προπονητής που κάνει τώρα, έχει ξεκινήσει και κάνει μαθήματα σκάκι σε σχολεία, ή ένας πατέρας που θέλει να κάνει στο παιδί του μαθήματα σκάκι με τις βασικές γνώσεις που έχει, θέλει να πάρει ένα βιβλίο που θα τον βοηθήσει στην προπόνηση. Θα μπορούσαμε να στηριχτούμε μόνο στα βιβλία που μας ανέφερε στα 3-4 πρώτα ή υπάρχουν και λίγο πιο εξειδικευμένα βιβλία για το συγκεκριμένο σκοπό και στόχο? Όχι, αυτά που είπα στην αρχή, απλά η σειρά βήμα-βήμα, να πω ότι έχει και βιβλία για προπονητές. Δηλαδή που συμβουλεύουν τους προπονητές πώς να κάνουν το μάθημα. Το μόνο που εδώ θα προσθέσω πάνω είναι ότι καλό θα είναι ένας γονιός να μην κάνει μάθημα στο παιδί του. Να μην κάνει αυτό το λάθος. Καλύτερα είναι λάθος για μένα. Να βρει κάποιον προπονητή και να του κάνει μάθημα, πέρα από το να του μάθει λίγο τις κινησούλες. Και αυτό με μεγάλη προσοχή, γιατί έχουν τύχει παιδιά να έρθουν σε μένα, είτε στο σχολείο είτε στο σύλλογο, να μου πούνε μου έχει δείξει ο μπαμπάς, να μην ξέρουν το ροκέ, να τρώνε το βασιλιά. Και μετά είναι πολύ δύσκολο να πείσει στο παιδί ότι έχει κάνει κάποιο λάθος ο μπαμπάς του και είναι και πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό, απλά έπρεπε να κάνω αυτήν την ερώτηση, γιατί και εμένα όπως και σε πολλούς άλλους προπονητές έχει τύχει αυτό να πει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θέλω να το ξεκινήσω προπόνηση, θα το κάνω εγώ προπόνηση μόνος μου, λέει ο γονιός. Το οποίο στο τέλος της ημέρας, παρόλο που συμφωνώ ότι είναι λάθος, είναι μια σεβαστή απόφαση του κάθε ανθρώπου που μπορεί να πάρει. Οπότε ας μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε με τον ελάχιστο τρόπο, προτείνοντας τουλάχιστον το πιο κατάλληλο βιβλίο για την περίπτωσή του. Ανέστη, τελειώσαμε για σήμερα. Μας πρότεινες κάποια υπέροχα βιβλία, τα οποία εννοείται όποιος θέλει από εσάς μπορεί να τα παραγγείλει με έκπτωση βάζοντας τον κωδικό CHESSPOTY. Η έκπτωση θα είναι έως 15% είτε με παραγγελία διαδικτυακά είτε και τηλεφωνικά. Θα υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες στο link από κάτω. Μπορείτε να πατήσετε κλικ οποιαδήποτε στιγμή. Και ο Ανέστης έχει και μια έκπληξη που είχα πει από την αρχή να μας αναφέρει για κάποιο βιβλίο δώρο που θα μας κάνει. Θα μας πεις και ποιο βιβλίο? Όχι. Βασικά να πω ότι και για την παραγγελία, θα σου πω, και για την παραγγελία θα πρότεινα, επειδή υπάρχουν αρκετοί αρχάριοι που σε παρακολουθούν, να τηλεφωνήσουν καλύτερα για να τους συμβουλεύσω. Το ίδιο θα πω και για το δώρο. Εμείς σαν εταιρεία θα σου δώσουμε 2 δώρα βιβλία giveaway, τα οποία θα έλεγα να δούμε ποιος θα κερδίσει ώστε να του προτείνουμε το κατάλληλο βιβλίο. Νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Το να δώσω ένα αρχαρίον και να το κερδίσει κάποιος πιο έμπειρος παίκτης που σε παρακολουθεί ή αντίστοιχα, δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει τόσο. Ωραία, ωραία. Τότε ανακοινώνω και εγώ στο κοινό ότι για το ένα από τα 2 βιβλία θα γίνει με κλήρωση με βάση το comment section από κάτω. Οπότε μπορείτε να αφήσετε τα σχόλιά σας. Θα βγάλω κάποια ανακοίνωση είτε στο Facebook το προσωπικό του CHESSPOTY είτε στο YouTube για να δείτε πότε θα γίνει η κλήρωση, που θα γίνει λογικά μέσω κάποιου live stream. Και για το δεύτερο βιβλίο σας έχω και εγώ μια έκπληξη. Ανέστη μου, αυτά για σήμερα. Σε ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Και εγώ σε ευχαριστώ πάνω. Αυτό ήταν... καλή δουλειά. Να είσαι καλά. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Τα ξαναλέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.